αλλάζει σταδιακά όψη η πλατεία Ελευθερίας στο πλαίσιο του έργου ανακαίνησής της με το ξύλωμα των μαρμάρων, των χαμηλών φωτιστικών, του φθαρμένου εξοπλισμού και όχι μόνο. Γίνεται ένας εξοραϊσμός με νέα υλικά. Φεύγει το μάρμαρο, μπαίνει πορόδες υλικό, πιο φιλικό στο περιβάλλον, εμπλουτίζεται με λουλούδια, μπαίνει χρώμα. Νομίζουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι αρκετά καλό, χωρίς να παραβιάζει την αρχική φυσιογνωμία της πλατείας Ελευθερίας. Οι εργασίες προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα παραδοθεί το δυτικό τμήμα της, εξέλιξη που αποτελεί ανάσα για τους ιδιοκτήτες καφετεριών, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν και πάλι χρήση του επιμάχου χώρου μετά από χρονικό διάστημα 3 περίπου μηνών. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου να παραδοθεί το δυτικό τμήμα, ώστε να αναπτυχθούν τα τραπεζοκαθίσματα των επιχειρήσεων που βρίσκονται και έχουν ουσιαστικά πληγεί μέσα από αυτή τη διαδικασία το τελευταίο δίμηνο-τρίμηνο. Προσπαθούμε να τελειώσουμε, να ολοκληρώσουμε στο τέλος του μήνα, αρχές Ιουλίου, και την πλατεία Καζαντζάκη, να απελευθερωθεί και από εκεί η πλατεία. Για τις ανάγκες διέλευσης των αρδευτικών δικτύων αλλά και των δικτύων φωτισμού, κλείνει η οδός Αβέροφ στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας από τις 11 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας, με τον Αντιδήμαρχο να ζητά την κατανόηση των πολιτών. Απόψε το βράδυ θα ξεκινήσουν νυχτερινές εργασίες σε συνεννόηση και με τον εργολάβο για να περάσουν τα αρδευτικά δίκτυα των φυτών που θα έχουμε στην πλατεία Ελευθερίας, καθώς επίσης και τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού. Εν τω μεταξύ, ζητήματα στατικότητας προκύπτουν στους πυλώνες φωτισμού στην πλατεία Ελευθερίας στο πλαίσιο τεχνικής έκθεσης, με τον Αντιδήμαρχο να εξετάσει το ενδεχόμενο απομάκρυνσής τους, ενώ προς την κατεύθυνση αυτή θα επιδιωχθεί συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Θα εξεταστεί από την υπηρεσία για τον τρόπο αντιμετώπισης. Η τεχνική έκθεση πάντως είναι σαφέστατη και μιλάει για απομάκρυνση των πυλώνων που βρίσκονται πίσω μας. Υπάρχει έντονο πρόβλημα στατικότητας, υπάρχει μια φυσιολογική φθορά, είναι μεταλλικά στοιχεία. Είναι 30 χρόνια εκεί, πλέον περίπου 30 χρόνια εκεί, χωρίς να έχουν συντηρηθεί. Ως εκ τούτου, θα κάνουμε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των δημοτών αλλά και των επισκεπτών, αλλά και του εργοταξίου που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Στα τέλη Νοεμβρίου, όπως εκτιμάται, θα έχει παραδοθεί το μεγαλύτερο τμήμα της πλατείας Ελευθερίας, ενώ τον ερχόμενο Οκτώβριο θα ξεκινήσουν οι εργασίες μπροστά από τον χώρο των καταστημάτων. Στα καταστήματα μπροστά, που είναι ένα μικρό τμήμα, υπολογίζουμε ότι περίπου αρχές Οκτώβρη θα μπούμε για να εκτελέσει το έργο. Ένα μήνα τουλάχιστον χρειάζεται, απαιτείται, σύμφωνα και με την τεχνική υπηρεσία αλλά και τον εργολάβο. Ο στόχος μας είναι τέλη Νοέμβρη να έχει παραδοθεί το μεγάλο τμήμα της πλατείας Ελευθερίας, ούτως ώστε οτιδήποτε θέλει να κάνει ο Δήμος Ηρακλείου, η Αντιμαρχία Πολιτισμού, να μπορέσει να το εκτελέσει πάνω στην νέα πια ανανεωμένη πλατεία Ελευθερίας.